Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μπορεί 1.280.000 νοικοκυριά να ετοιμάζονται να λάβουν και φέτος το κοινωνικό μέρισμα, αλλά για ακόμη μια χρονιά χιλιάδες πολίτες που συγκαταλέγονται στις οικονομικά αδύναμες ομάδες του πληθυσμού δεν θα το λάβουν για λόγους που έχουν να κάνουν με τα κριτήρια που έχουν τεθεί. Έτσι, για ακόμη μια χρονιά θα εξαιρεθούν από τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος νοικοκυριά, τα μέλη των οποίων εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας, διότι έχουν γιοταχή αυτοκίνητο άνω των 1.928 κυβικών. Εκατοντάδες πολίτεκνοι θα αποκλειστούν λόγω των αυστηρών περιουσιακών κριτηρίων, νοικοκυριά με τεκμαρτό εισόδημα υψηλότερο από το δηλωθέν εισόδημα και πολλές άλλες κατηγορίες. Μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη θα βρεθούν σύντομα οι Έλληνες καπνιστές, καθώς μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να δουν αυξημένες τις τιμές τόσο των τσιγάρων όσο και του καπνού. Ειδικότερα, οι καπνοβιομηχανίες προχώρησαν τις προηγούμενες ημέρες σε αυξήσεις 10 λεπτών στη τιμή του πακέτου τσιγάρων και 20 λεπτών στη τιμή του πακέτου καπνού. Γεγονός που θα διαπιστώσουν άμεσα οι καταναλωτές. Η αύξηση της τιμής από τις καπνοβιομηχανίες κρίθηκε απαραίτητη λόγω της αύξησης του φόρου που επιβλήθηκε στα προϊόντα καπνού το προηγούμενο διάστημα. Στους ρυθμούς της Black Friday κινείται σήμερα η ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας που δημοσιεύθηκε στο Black Friday Global, η ανταπόκριση του καταναλωτικού κοινού ανά τον κόσμο είναι τεράστια, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει μία θέση στην κορυφαία πεντάδα των χωρών που βλέπουν τις αγορές προϊόντων να εκτοξεύονται σε δυσθεώρατα ύψη, συγκεκριμένα κατά 2.600% πάνω σε σχέση με μια απλή Παρασκευή. Έτσι, αρκετοί είναι οι καταναλωτές που έχουν ξεχυθεί και σήμερα στα καταστήματα από τις πρώτες πρωινές ώρες, προκειμένου να υποφοληθούν από τις προσφορές, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές σε κεντρικά σημεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το Γενικό Δίκτυο Μόνα και με τις 601,19 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,41% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.